Ποιος είναι ο αγαπημένος σας μύθος από την ελληνική μυθολογία? Θέλει λίγο σκέψη, ένα δευτερόλεπτο, να θυμηθούμε λίγο. Θυμάμαι. Πώς λέγονταν αυτός που κρατούσε τη γη? Τι θυμάσαι άρα. Ο Άτλαντες. Α, μπράβο, αυτός. Νομίζω. Μάλλον δεν ήταν πολύ αγαπημένος, γιατί δεν το θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω αν είναι αγαπημένος μου, γιατί δεν τους πολύ θυμάμαι. Αυτός που μου είχε μείνει πολύ έντονο από το σχολείο είναι ο μύθος του Προμηθέα. Που ήταν πάνω στο σταυρό. Νομίζω κάτι είχε με το Δία, κάτι είχε κάνει σαν λάθος. Που είχε κλέψει είχε τη προδώσει. Φωτιά. Που είχε κλέψει τη φωτιά. Νομίζω. Η Λερναία Ύδρα, που έχει 9 κεφάλια και στην ουσία είναι το τέρας που κρύβουμε μέσα μας. Με τον Ίκαρο και τα λοιπά που... Α, μπράβο, πες αυτό το μύθο. Ο Ίκαρος και ο Δέδαλος. Ναι, που ο μικρός πίστεψε ότι μπορεί να φτάσει στον ήλιο και όσο πήγαινε λιώσαν τα φτερά του. Αλλά γιατί λιώσαν, πότε ήταν τα φτερά του, θυμάσαι αυτό? Από κερί ήταν τα φτερά του. Τώρα και μόνο που το λέω συγκινήθηκα λίγο. Γιατί όλοι να φτάσουμε τον ήλιο θέλουμε, αλλά δεν είναι εύκολο.